Ξύζει σαν τους Τούρκους να πάνε στην Κύπρο. Δώσε μας ένα ρόλ. Ένα ρόλ από αυτά που έχει φτιάξει ο κύριος Μπότσαρης και φύγε διαφημίσεις. Διομήδης Κομνηνός του Ιωάννη, ετών 17, μαθητής. Μεταξύ 9.30 και 9.45, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές στη διασταύρωση των οδών Αβέροφ και Μάρνη, τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πυρά που έριξαν εναντίον του άνδρες της φρουράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως, το Ριλ Μαργκρέθ, φοιτήτρια από το Μόλντε της Νορβηγίας. Στις 16 Δεκάτου του 1973, γύρω στις 11.30 το βράδυ, τραυματίστηκε θανάσιμα στο στήθος από πυρά της φρουράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως. Βασίλειος Φάμελος, του Παναγιώτη, ετών 26, ιδιωτικός υπάλληλος από τον πύργο Ηλίας. Στις 16 Δεκάτου του 1973, γύρω στις 11.30 το βράδυ, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά της φρουράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως. Σπυρίδων Κοντομάριες, του Αναστασίου, ετών 57, δικηγόρος, πρώην βουλευτής Κέρκυρας της Ένωσης Κέντρου. Στις 16 Δεκάτου του 1973, γύρω στις 8.30 με 9 το βράδυ, ενώ βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Σταύρου και Σταδίου, προσβλήθηκε από δακρυγόνα αέρια που έριχναν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου. Γιώργος Σαμούρης, του Ανδρέα, ετών 22, φοιτητής Παντίου από την Πάτρα. Στις 16 Δεκάτου 1973, γύρω στις 12 το βράδυ, ενώ βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου, Καλλιδρομείου και Ζωσιμάδων, τραυματίστηκε θανάσιμα στον τράχυλο από πυρά της αστυνομίας. Σοκράτης Μιχαήλ, ετών 57, εμπειρογνώμων ασφαλιστικής εταιρείας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής. Στις 16 Δεκάτου 1973, μεταξύ 9 και 10.30 το βράδυ, ενώ βρισκόταν μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας και Σόλωνος, προσβλήθηκε από δακρυγόνα αέρια που έριχνε η αστυνομία κατά των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να υποστεί απόφραξη της αριστεράς Στεφανιέας. Δημήτριος Κυριακόπουλος, του Αντωνίου, ετών 35, οικοδόμος από τα Καλάβρητα, κάτοικος Περιστερίου Αττικής. Κατά τις βραδινές ώρες της 16 Δεκάτου 1973, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Πολυτεχνείου, προσβλήθηκε από δακρυγόνα αέρια και στη συνέχεια χτυπήθηκε από αστυνομικούς με συμπαγής ράβδους, στην αιπία των οποίων πέθανε από οξία ρήξη αορτής 3 ημέρες αργότερα. Σπύρος Μαρίνος, του Διονυσίου, επωνομαζόμενος Γεωργαράς, ετών 31, ιδιωτικός υπάλληλος από την εξωχώρα Ζακύνθου. Κατά τις βραδινές ώρες της 16 Ενδεκάτου 1973, ενώ βρισκόταν στην περιοχή του Πολυτεχνείου, χτυπήθηκε από αστυνομικούς με συμπαγής ράβδους και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο Πεντέλης, όπου πέθανε τη Δευτέρα 19 Ενδεκάτου 1973. Νικόλαος Μερκούρης του Πέτρου, ετών 24, εργάτης από το Παρθένη Θεσσαλονίκης. Κατά τις πρωινές ώρες της 17 Ενδεκάτου 1973, ενώ βάδιζε στην πλατεία Βάθης, τραυματίστηκε στην κοιλιά από ρηπή στρατιωτικής περιπόλου. Εκατερίνη Αργυροπούλου, σύζυγος Αγγελή, ετών 76. Στις 10 το βράδυ της 17 Ενδεκάτου 1973, ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της, τραυματίστηκε στην πλάτη από σφαίρα. Έφυγε από τη ζωή μετά από 6 μήνες. Στυλιανός Καραγεώργης, του Αγαμέμνονος, ετών 19, οικοδόμος. Στις 10:04 το πρωί, της 17 Ενδεκάτου 1973, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές στην οδό Πατησίων, τραυματίστηκε από ρηπή πυροβόλου που έριξε εναντίον τους περίπολος πεζοναυτών που επέβαινε ενός τεθωρακισμένου οχήματος. Μάρκος Καραμανής, του Δημητρίου, ετών 23, ηλεκτρολόγος από τον Πειραιά. Στις 10.30 περίπου το πρωί της 17 Ενδεκάτου 1973, ενώ βρισκόταν στην ταράτσα πολυκατοικίας επί της πλατείας Αιγύπτου 1, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά της στρατιωτικής φρουράς που ενέδρευε στην ταράτσα του ΟΤΕ. Πολύ περίεργες συνθήκες το 1993, όταν εξέταζε το θέμα της οργανωμένης τρομοκρατίας και της σχέσης της εγχώριας τρομοκρατίας με παραφιάδες του οργανωμένου κλίματος στην πρώην Ανατολική Γερμανία, ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβάς συνέταξε το πρώτο και μοναδικό επίσημο πόρισμα εισαγγελικό της ελληνικής πολιτείας το 1974, το οποίο υπέβαλε στην προϊσταμένη αρχή της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών για όλα όσα συνέβησαν. Στοιχειοθετημένα, τεκμηριωμένα,
με μαρτυρικές καταθέσεις, φωτογραφίες και πάρα πολλές μικρομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις για όλα αυτά τα αιματηρά γεγονότα των όσων έγιναν στον προάβλιο χώρο αλλά και έξω στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και σε όλη την Αθήνα. Στις 2:43 ώραν τάσατε μικρά ίσως 15 λεπτός προθεσμία στους σπουδαστάς για να εξέλθουν. 17 Νοέμβρη, ξημέρωμα, 3:15. Ήλαρχος σηκώθηκε όρθιος, έχασε την ψυχραιμία του και εν οργή ανεφώνησε. Σας τα λέω στη δημοτική, γιατί ο Μακαρίτης Αγγελέας τα έγραφε στην γλώσσα την σωστή. Τσογλάνια, ρεζιλεύεται το στράτευμα. Και αμέσως έδωσε τη διαταγή της εισόδου μέσα στο Πολυτεχνείο. Δείτε το ρεπορτάζ. Η χώρα διήρχεται μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίο είχε εισέλθει. Αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, να τοποθετήσετε τα αδέρφια σας, να γυθεί ελληνικό αίμα. Πολλοί πιστεύουν στην ευκαιριά και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό πίνο αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάτσιου την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διάρρευε την τιμή. Απ' τα κόκκαρα τραγμένου των Ελλήνων τα ιερά και για πλώτα ενδεχομένη σε θεό χέρι ελευθεριά. Ποτέ θα κάμει, ξαστεριά, ποτέ θα φλε, βαρύσει, ποτέ θα φλε, βαρύσει. Ο εισαγγελικός λειτουργός Δημήτρης Τσεβάς ήταν εκείνος που πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη έρευνα για τον ξεσηκωμό που αποτέλεσε την αρχή του τέλους για τη δικτατορία. Στο πόρισμά του, που συντάχθηκε 11 μήνες αργότερα, δηλαδή τον Οκτώβριο του 1974, καταγράφει τα όσα προηγήθηκαν, με τις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών στις 14 Νοεμβρίου του 1973 μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου, όταν εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο 12 τάγκς και ηχουδικές δυνάμεις καταστολής. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι πλήρως βεβαιωθέντες νεκροί ήταν 18, αλλά υπήρξαν και 16 άγνωστοι βασίμως προκύπτοντες. Κανείς όμως, όπως αναφέρεται, δεν έπεσε νεκρός μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Η αρχή έγινε όταν στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθήνας εντόπισε δύο από τις σκοτεινές δολοφονίες εκείνων των ημερών. Τα θύματα άγνωστα, οι δράστες όμως γνωστοί. Αστυνομικοί που υπηρετούσαν στη μόνιμη αστυνομική φρουρά του νοσοκομείου. Ο εισαγγελέας Τσεβάς συνεχίζει να αναζητά την αλήθεια στο νεκροθάλαμο του Ρυθμιστικού, του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, όπου διακομίστηκαν οι περισσότεροι τραυματίες και οι νεκροί του Πολυτεχνείου. Εκεί διαπίστωσε αμέσως ότι μόνο στις 16 προς 17 Νοεμβρίου διακομίστηκαν 10 νεκροί, οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Αυτό προέκυψε από τις επίσημες αναφορές των νοσηλευτών που ήταν υπεύθυνοι του νεκροθαλάμου. Ο Νικόλαος Νίκας, ο οποίος είχε υπηρεσία ως τις 11 το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, κατέθεσε στον εισαγγελέα ότι παρέλαβε και τοποθέτησε στο νεκροθάλαμον 7 πτώματα νέων ανδρών ηλικίας 22 έως 25 ετών, τα οποία δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικών θανάτου και κάρταν περί της ταυτότητος του νεκρού. Ο Ιωάννης Μάρας, που ανέλαβε υπηρεσία αμέσως μετά τον Νίκα, κατέθεσε ότι παρέλαβε 7 πτώματα νέων ομοίως ανδρών ηλικίας 20 έως 35 ετών, εκ των οποίων τα 4 ήσαν αγνώστου ταυτότητος. Στο πολυσέλιδο πόρισμά του, ο εισαγγελέας Τσεβάς υπογράμμιζε για το θέμα. Και η ανυπαρξία επισήμων στοιχείων εν το νοσοκομείο δεν αποδεικνύει βεβαίως την ανυπαρξία πτωμάτων, διότι οι καταθέσεις είναι κατηγορηματικές και σαφείς και πλήρως εκ της ερεύνης εβεβαιώθη ότι ουδεμία εγένετο επίσημο συγγραφή του πλήθους των εισαγωμένων τότε τραυματιών ή στο γενικό βιβλίο της πύλης. Ποιοι ήταν άραγε οι άγνωστοι νεκροί του Πολυτεχνείου?
Ο διακεκριμένος εισαγγελέας δεν κατάφερε να δώσει μια κατηγορηματική απάντηση. Χαρακτηριστική είναι η επισήμανση που κάνει το 1974. Παραμένει βεβαίως πάντοτε το ερώτημα, τι εγένονται τα πτώματα των νεκρών τούτων και γιατί οι οικοί των εξακολουθητικό σιωπούν, δεν είναι εύκολος η απάντηση εις τον χαράσοντα τας γραμμάς ταύτας. Είναι υποχρέωσης όμως η έναντι του προβλήματος θέσης και η κατανόησης των ανερμήνευτων ή αδυνάτων. 30 χρόνια μετά, το ερώτημα περιμένει απάντηση. Άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν είναι ο κύριος Δημήτρης Χαρίτος, Λοχίας τότε. Είπατε για το στρατό, αγαπητοί κύριε καθηγητά. Καλησπέρα κύριε Χαρίτο. Καλησπέρα κύριε Χίο. Σας ακούμε. Κύριε Χίο, είμαι 72 γάμα εσώ, 103 σειρά. Παρουσιάστηκα στο Μεγάλο Πεύκο, έγινα λοκατζής, πήρα το πράσινο μπερέ και μετά έγινα και αλεξιπτοδιστής. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση, χαμηλώστε την τηλεόραση γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση και καθυστέρηση. Έχετε και δίκιο. Ναι. Ορίστε. Έχετε δίκιο. Ορίστε, ακούμε. Έχετε δίκιο. Πήγα στην πρώτη ΜΑΛ, στον Αστρόπυργο. Είμαι στον πρώτο λόχο, αλεξιπτοδιστών. Ναι. Φτιάξαμε τρεις ουλαμούς και από τον Αστρόπυργο Μεραίο πήγαμε στο Πολυτεχνείο. Παραταχτήκαμε τρεις ουλαμοί και κάτσαμε φάτσα από το Πολυτεχνείο. Όταν πήγαμε εκεί πέρα υπήρχε σιγή ευθείως. Σε μια στιγμή ακούω και φωνάζει κάποιος από μέσα, είσαστε αδέρφια μας. Αυτή η φωνή έγιναν 5, έγιναν 10, έγιναν 100, έγιναν χιλιάδες λαού. Αυτό με σοκάρισε. Παιδί 19 χρονών, αποπολιτικοποίητος, με πατέρα βασιλικό εθνικόφρονα. Φασίστα πατέρα δηλαδή. Δεν έχει σημασία, για να πας στα ΛΟΚ τότες ήθελες και το Μητρό. Εν πάση περιπτώσει, όταν μπήκε το τάγκ μέσα κατά τις 3:20 περίπου, και όταν άρχισαν να βγαίνουν οι φοιτητές, εμείς πράγματι αποθούσαμε τους αστυνομικούς. Όμως, αυτή η διαδικασία κράτησε πολλή ώρα, κύριε Χίο. Και βλέπω με τα μάτια μου έναν φοιτητή γύρω στα 20 χρόνια, με βαζελίνη στα μάτια, ταλαιπωρημένο, και όταν βγήκε και πέρασε μέσα από μας, επέσανε γύρω στους 10 αστυνομικούς. Ο ένας αστυνομικός κρατούσε σιδερένιο ρωστό, του κοπανάει μία στο κεφάλι και ανοίγει το κρανίο του στα δύο, κύριε Χίο. Επικαλούμε τις μαρτυρίες κι άλλων συναδέλφων. Να σας πω ονόματα συναδέλφων στον πρώτο λόγο της πρώτης μοίρας αλεξιπτοδιστών. Καραχάλιος, Ματιακάκης, Τσιρίδης, ο Βουλιέρης ο Κωνσταντίνος που ανέφερε ο κύριος πρώτα που πήρε τηλέφωνο και χασκογελούσε, ήταν ο διοικητής της πρώτης μοίρας αλεξιπτοδιστών. Με τον κύριο Βουλιέρη τον διοικητή μου, επειδή είχα καλλιτεχνικές τάσεις και ζωγράφησα στην πρώτη... Νικόλαος Ντερτιλής, ταξίαρχος, βαρύνεται και τότε επιτελάρχης της ΑΣΔΕΝ. Βαρύνεται με την ανθρωποκτονία εν ψυχρό νεαρού φοιτητή. Όταν έβγαλε τον πιστόλι από την τσέπη και απευθυνόμενος σε Έλληνα φαντάρο του είπε: Βλέπεις αυτό που βλέπετε είναι το πόσμα τσεβά. Βλέπεις, ρε, τι σημάδι ξέρω. Ο Ντερτιλής, παρά το γεγονός ότι κοντεύει στα 90 και στα 100, είναι αμετανόητος. Και δεν παραδέχτηκε ποτέ την ενψυχρό δολοφονία. Αυτοί, κύριοι της Χρυσής Αυγής, και ό,τι άλλο έχετε να πείτε, βγείτε να σας ακούσω απόψε γιατί έχετε χάσει τη λαλιά σας. Δεν είναι έντιμοι Έλληνες αξιωματικοί ούτε πατριώτες. Δεν σκοτώνεις έτσι σαν σκυλί ένα παιδί στη μέση του δρόμου. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Και δεν είναι ηρωισμός αυτό. Αυτό ξέρετε τι είναι. Είναι δειλία. Εσχάτη προδοσία. Και τιμωρείται δια τη φακισμό. Ναι, αλλά δεν το λέω Τσεβάς. Λάθος το είπατε. Ποιος το λέει, κύριε Δημητρίου? Κάποιος του είπε του Τσεβά. Κάποιος του είπε του Τσεβά. Ναι, έτσι δεν λέει και γιατί. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ντρέπεστε κι εσείς. Εγώ ντρέπομαι, αλλά διαβάστε το πόρισμα για να δούμε ποιος πρέπει να ντρέπετε. Δημήτριος Ζαγοριανάκος. Κωνσταντίνος Μαυροειδής. Νικόλαος Ραφαϊλάκης. Νικόλαος Δασκαλόπουλος και κάποιοι άλλοι κύριοι προσπάθησαν να μας πούν ότι ήταν στην Ελλάδα κάνοντας δικτατορία για να οικονομήσουμε, να φάμε γλυκό ψωμί και να χάσουμε την Κύπρο και να κινδυνεύσουμε να χάσουμε και την ίδια την Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι νεκροί του Πολυτεχνείου, τους οποίους μπορεί να τους αμφισβητήσει κανένας. Τουλάχιστον τους δίνει και ο Μακαρίτης ο εισαγγελέας. Αλλά δεν ανασκευάζεται. Και δεν ανασκευάζεται, αν θέλετε, και η αψυχολόγητη ενέργεια των στρατιωτικών δυνάμεων εκείνης της εποχής, έστω για να ανοίξουν μόνο την πόρτα, να βάλουν έναν τεθωρακισμένο,
ο συμβολισμός ενός στρατού που επιτίθεται στον ελληνικό πληθυσμό και μέσα σε μερικούς μήνες όταν είχε την δυνατότητα ή την υποχρέωση να επιτεθεί στον εχθρό δεν επετέθη και τα βρώμικα παιχνίδια των Ελλαδιτών τα πλήρωσαν οι Έλληνες της Κύπρου, οι λίγοι Έλληνες που έχουν μείνει, διότι οι Ελλαδίτες δεν είναι όλοι Έλληνες, μερικές περιοχές μόνο και διάσπαρτοι είμαστε. Αυτή ήταν μια αψυχολόγητη ενέργεια την οποία δεν θα απαλύνει. Αυτό είναι ένα στίγμα τότε για τις δυνάμεις εκείνες που έλεγχαν τον ελληνικό στρατό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι το Πολυτεχνείο δεν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο καταμετρούμε νεκρούς. Ήταν ένα γεγονός μεγαλύτερο και υπήρξαν νεκροί, συγκεκριμένοι. Και εδώ συνειρμικά θυμάμαι ότι διάβαζα σε μικρή ηλικία ένα μικρό ενός Αμερικανο-Αρμένη του William Saroyan που έλεγε διήγημα «Ο καθένας στο δικό του πόλεμο» που ανέφερε τις περιπτώσεις ανθρώπων που προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους μακριά από την δικτατορία, μακριά από τις δημοκρατικές διαδηλώσεις, πορευόμενοι στο δρόμο τους. Και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων που είναι οι νεκροί ήταν τέτοιοι. Δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τη δικτατορία, ούτε με την αντιδικτατορική κίνηση των νέων. Και το λέω αυτό γιατί συμβαίνει, επειδή η Ελλάδα είναι μικρή και μου το θύμισε το όνομα που είδα εκεί, ο αδελφός ενός φίλου μου από την Πάτρα, γιατρού, μεγάλου γιατρού σήμερα, του Δημοσθένη του Σαμούρη, ο Γιώργος Σαμούρης, χάθηκε εκείνη τη στιγμή από αυτά τα δέσποτα τα οποία λέτε που έριχνε ο στρατός και που από ό,τι έχω διαβάσει και μάλιστα τον τελευταίο μήνα κυκλοφορούσαν τεθωρακισμένα και έριχναν ρηπές δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν για εκφοβισμό. Και σε εικόνες, αγαπητοί, για εκφοβισμό. Πολλοί κόσμος από αυτούς σκοτώθηκε άδικα και είναι έτσι πολύ λεπτό αυτή τη στιγμή για ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τους δικούς τους να το ανατέμνουμε σαν υπόθεση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χαθήκαν άδικα. Δεν υπάρχει άδικα. Καμιά υπόθεση. Και χαθήκαν υπάρχουν κάποιοι που χάθηκαν άδικα, δίκαια. Με συγχωρείτε. Υπάρχουν κάποιοι που χάθηκαν δίκαια άδικα. Εκείνη την περίοδο. Κοιτάξτε, όχι, δεν το λέω αυτό. Εννοώ ότι όλοι είναι άδικα, αδικοχαμένοι. Είναι μέσα σε μια εμφύλια σύγκρουση. Αυτό θέλει να πει. Μέσα σε μια εμφύλια σύγκρουση. Όλοι είναι αδικοχαμένοι. Το ελληνικό έθνος χάνει τους Ελληνές του. Αυτό ήθελα να αυτό πω. Αλλά άδικα εννοώ ότι ήταν και αμέτωχη στην όλη υπόθεση. Και το θέμα βεβαίως του Πολυτεχνείου ενέχει και ένα δίδαγμα, διότι το Πολυτεχνείο αφέθηκε να δημιουργηθεί. Αφέθηκε να δημιουργηθεί. Γιατί αφέθηκε να δημιουργηθεί? Εδώ, γιατί δεν άρχισε η υπόθεση σε αυτή αυτό το Νοέμβριο έχει, του 1973. Όχι, για με συγχωρείτε να πω την άποψή μου. Διότι δεν έχει καμία σχέση με το Πολυτεχνείο καθεαυτό. Θέτει ερωτήματα ο Μακάριος Τσεβάς. Θέτει ερωτήματα και απαντάει κιόλας. Δεν μπαίνω στο θέμα Τσεβά. Ούτε εγώ. Εγώ θα μπω αλλού. Ένα μήνα πριν ξεκίνησε ένα γεγονός το οποίο είχε διεθνή σημασία. Στις αρχές Οκτωβρίου έγινε ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ. Έγινε η εισβολή, η ευνίδια εισβολή της Αιγύπτου στο Ισραήλ. Και όταν το Ισραήλ δυσκολεύτηκε και χρειάστηκε την αμερικανική βοήθεια και την χρήση του ελληνικού εναέριου χώρου και των βάσεων της Κρήτης, ο τότε δικτάτορ Παπαδόπουλος αρνήθηκε. Ψηλότερα από τον μπόι του προφανώς για τα διεθνή στάνταρ, είπε όχι. Όχι. Και τότε οι δυνάμεις οι οποίες ελέγχουν τον πλανήτη σε ένα τέτοιο μείζον, σας παρακαλώ, σε ένα τέτοιο μείζον γεγονός σου είπαν ποιος είσαι εσύ ο οποίος θα μας αναταράξεις. Παρέχεται ένα είδος ασυλίας όμως, ιστορικής ασυλίας στον Παπαδόπουλο. Δημιουργήθηκε, κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη υπόθεση να τη συζητήσουμε. Εγώ απλώς σας λέω. Με ενοχλούσε φοβερά η χρειά της φωνής του και είχα παρολίγο να βρεθώ στην ψυχάλια όταν υπηρετούσα για αυτό το λόγο. Σας παρακαλώ, παιδάκι μου, άσε να τελειώσω. Καλησπέρα, κύριε Χείρο. Σας ακούμε. Λοιπόν, δεν αντέχω να ακούω τα ψέματα που λέει ο κύριος δίπλα. Ποιος δίπλα? Είναι πολύ ψεύτης. Μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ποιος κύριος τώρα? Ο κύριος που λέει ότι ήταν 16 χρονών. Εγώ ήμουν 26. Ο κύριος Δημητρίου, μάλιστα. Δηλαδή δεν ήμουν 16. Θα τον ακούσουμε, κύριε Δημητρίου. Ρωτάμε. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας πω ακριβώς τι έγινε, κύριε Χείο. Δούλευα στην κοινωνία το λεωφορείο της Ραφίνας. Ήμουνα κάθε μέρα στο Πολυτεχνείο. Στην Μαυρομαθαίων ήταν η αφετηρία δική μας. Κάθε μέρα ήμουν στο Πολυτεχνείο. Μαζί με τον άλλο συνάδελφο. Το μπαμ φαινόταν από μακριά ότι θα γινότανε. 10 παρατέταρτο
πηγαίνοντας για την αφετηρία στη στάση Σόνια μας σταματήσανε και μας κάνανε το λεωφορείο οδόφραγμα και παρακαλούσανε και περνάγανε τα φορτηγάκια με 7-8 άτομα χτυπημένα όλα από την κοιλιά και κάτω. Οι τραυματίες ήσαν πάνω από 100 και τους πηγαίναν στα διάφορα νοσοκομεία. Τα περισσότερα άτομα τα πήγανε στο νοσοκομείο, στο Γενικό Κρατικό του Γεννηματά. Μπορούν αυτό να το βεβαιώσουν άνθρωποι που ήσαν μπροστά. Ρυθμιστικό κέντρο το λεγόταν. Εγώ που είπα ψέματα, πέστε μου. Αφήστε, κύριε Δημητρή, να μην λέγατε ψέματα ότι δεν υπήρχαν τραυματίες. Είπα εγώ την άλλη μέρα υπήρχαν νεκροί. Άκουσε κανένα να πω εγώ ότι δεν υπήρχαν τραυματίες. Συνεχίστε, κύριε Σταματάκη. Και την άλλη μέρα, συγγνώμη, την άλλη μέρα υπήρξαν νεκροί. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Την άλλη μέρα υπήρξαν νεκροί ακριβώς στην αφετηρία που κάνουν τα λεωφορεία του Σουνίου που πυροβολούσαν με τα πολυβόλα στον αέρα. Και τους τρώγανε στην ταράτσα που ήταν απάνω. Μέχρι στο Παγκράτη σκοτώθηκαν οι άνθρωποι. Και οι νεκροί ήταν πάνω από 20. Μάλιστα, κύριε Σταματάκη. Εγώ που είπα ψέματα, κύριε, που με είπατε ψεύτη. Ο κύριος Αθανάσιος Γκολτζής. Καλησπέρα, κύριε Γκολτζή. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Εγώ ήμουνα 16 χρονών τότε και ήμουν ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο το βράδυ εκείνο. Στον πέμπτο όροφο. Και βλέπαμε ό,τι γινόταν κάτω. Λοιπόν. Όταν βγαίνανε τα παιδιά, μέχρι εκείνη τη στιγμή οι φαντάροι δεν πειράζαν τα παιδιά, τους φοιτητές. Δεν τους πειράζαν. Μόλις όμως φεύγαν από εκεί, εκεί ήταν το πρόβλημα. Στη Μάρνης, όποιος πέρναγε από τη Μάρνης, σκαθαρίζαν, εψυχώ. Ήταν αστυνομικοί στη Μάρνης, στην Αριστοτέλους, στη Χέιδεν, παντού. Όποιος πέρναγε, μπροστά μου, είδα παιδιά εγώ κάτω, να πέφτανε κάτω. Ποιος δεν τους χτυπάγανε, τους χτυπάγανε από τη μέση και κάτω, τους χτυπάγανε. Μάλιστα, ευχαριστώ τον κύριο Αλεξόπουλο, τον κύριο Γκολτζή. Ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξόπουλος, καλησπέρα. Αγαπητέ φίλε Χίο, καλή σου πέρα. Ήμουνα παιδάκι στο Χαϊδάρι εμένα, δίπλα στο Κεβόπ. Ακόμη το Κεβόπ και το Χαϊδάρι το 1973... ήταν επαρχία, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, είμαστε δίπλα. Την ημέρα εκείνη δεν κάναμε σχολείο, γιατί έγινε το Πολυτεχνείο. Φέρνανε με τις κλούβες των αυτοκινήτων του προσωπικού, του πολιτικού προσωπικού της αστυνομίας, παιδιά χτυπημένα στο κεβόπ μέσα και τα θακατέβανε στο ξύλο. Ήμουνα 10 χρόνο παιδάκι, πήγαινα έκτη δημοτικού στον προβατά στο σχολείο στο ιδιωτικό. Λοιπόν, τα είδα με τα μάτια μου, γιατί έμενα δίπλα στο κεβόπ. Ήμουν 10 χρονών παιδάκι, ίσως πουγκάρι το μυαλό μου τα θυμάται ένα-ένα. Το βράδυ μόλις έπεσε το Πολυτεχνείο και μαζέψα και τους υπόλοιπους, το βράδυ ή την άλλη μέρα ήρθε ο περιβόητος κύριος Μαστοράκης και πήρε συνέντευξη από 4 παιδιά που συνέλαβαν στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα ο ένας είναι καθηγητής Πολυτεχνείου στο Μόναχο, μηχανικός μηχανολόγος. Όταν τελείωσε η συνέντευξη του κυρίου Μαστοράκη και τα παιδιά εκφέραν την ελεύθερη γνώμη τους ότι δεν θα πειραχτούν μετά από σύμφωνη γνώμη του Μαστοράκη, ότι και αν εκφέρουν, ό,τι και να πούν, το καθεστώς δεν τους βασανίσει και είπαν ότι είναι μια πραγματική χούντα, δεν υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία του λόγου, το βράδυ τα σαπάκια σας στο ξύλο, τα σακατέψανε. Βασανιστήρια που δεν τα είχε ξαναδεί ποτέ, δηλαδή αυτά τα βασανιστήρια γίνονται μόνο κάτω στα αφρικανικά κράτη. Και μάλιστα το παιδί αυτός που σου λέω, ο φοιτητής που είναι καθηγητής Πολυτεχνείου, του έκανε ο Φρέντι Γερμανός όταν έγινε η επαναφορά της δημοκρατίας στη χώρα μας, συνέντευξη. Λοιπόν, επίσης στις εκλογές του 81, που πιστέψαμε στο θαύμα του Πασόκ, το οποίο μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε, συνάντησα άνθρωπο που από ελεύθερο σκοπευτή του χτύπησε την κάτω αρτηρία και τα γεννητικά του όργανα και έδωσαν στο λαϊκό τότε μάχη οι γιατροί για να τον εσώσουν. Οπότε μπορεί να μην γίνανε στο Πολυτεχνείο μέσα κατακόμβες νεκρών, αλλά γίνανε έξω από το Πολυτεχνείο και πάρα πολλά παιδιά τα οποία περασπίστηκαν τη δημοκρατία βασανίστηκαν από τη χούντα του κυρίου Παπαδόπουλου. Και να μην αμαυρώνουμε την του Παπαδόπουλου και να μην αμαυρώνουμε τη μνήμη αυτών των ηρώων για μένα,
Διότι αν υπάρχει έθνος, αν υπάρχει δημοκρατία στη χώρα αυτή, υπάρχει εξαιτίας αυτών των νέων ανθρώπων που υπερασπίζονται τα ιδανικά της πατρίδας μας και της δημοκρατίας μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξόπουλε. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ήμουν ένα παιδάκι 10 χρονών. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Κώστας Ελευθεράκης. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να πω. Δεν είστε ο ποδοσφαιριστής. Όχι. Και εγώ ποδοσφαιριστής παλιός. Παλιός σαν ο Πέφης. Εγώ θέλω να πω ότι ήμουν 23 χρόνια ταξιτζής. Ο οδηγός του λεωφορείου που είπε για τη Μαυροματέων, αυτός λέει όλη την αλήθεια. Ήμουν και εγώ εκεί. Εκεί ακουστήκανε πυροβολισμοί, άκουσα μια γυναικεία φωνή εγώ, δεν είδα όμως πυροβολισμούς, άκουσα μια γυναικεία φωνή που φώναζε βοήθεια το ποδαράκι μου, φοβήθηκα, πήρα το ταξί μου και μέσω του Γκίζη πήγα και κάθισα στους αμπελοκήπους. Και εκεί μέτρησα πάνω από 30 ασθενοφόρα, τα οποία ήταν με μούρι, ασθενοφόρα με μούρι, αμερικάνικα, σεβρολέτ πρέπει να ήταν, κουβαλάγανε τους τραυματίες, τους σκοτωμένους, σε ερθιστικό. Καθόμουν σε αμπελοκήπους ακριβώς με το ταξί και μέτρησα πάνω από 30 ασθενοφόρα που ανεβαίνανε βολίδα πάνω στο νοσοκομείο. Τι ώρα ήταν αυτό? Αυτό ήταν μετά τις 12. Από τις 16 Νοεμβρίου, ο κόσμος ήταν συγκεντρωμένος γύρω από το Πολυτεχνείο. Είχε πνιγεί στα χημικά, υπήρχαν θάνατοι διαπιστωμένοι από χημικά και από δακρυγόνα. Από χημικά και δακρυγόνα και υπήρχαν πάρα πολλοί νεκροί και στις 16 Νοεμβρίου και κατά την είσοδο του τάξη και μετέπειτα από ελεύθερους σκοπευτές ακροβολισμένους, από ρηπές όπλων, ο Διονύσης Κομνηνός, ο Μυρογιάννης που σκότωσε τον Τερτιλής και είναι ακόμα στη φυλακή μέχρι σήμερα. Είναι ψέμα. Δεν είναι νεκρός. Δεν τον πυροβολήσανε. Ήμουνα 16 χρονών όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο. Μπήκα με μαθητική ταυτότητα γιατί τότε μπαίνανε μέσα, επιτρεπόταν να πεις μόνο όταν είσαι φοιτητή τη μαθητή. Αυτό θυμάμαι εγώ τώρα. Το βράδυ ο αδερφός μου ήταν στα κάγκελα, ότι πήγε το τάγκ μία ώρα πριν. Εγώ, επί μαθητής ήμουνα μικρός, δεν είχα πολιτικά τίποτα, ήμουν δημοκρατικό παιδί. Ο πατέρας μου αριστερός του ΕΑΜ φυσικά κλπ. Αυτό δεν μέτραγε για μας. Εμείς είμαστε μόνο με δημοκρατική, ούτε αριστερή, ούτε σε κόμματα, σε τίποτα. Λοιπόν, είχαμε κατέβει όπως όλος ο λαός. Εμένα με, η αλήθεια είναι ότι με βοηθήσαν οι Λοκατζίδες. Όταν βγήκα έξω ήταν παρατεταγμένοι οι αστυνομικοί. Δεν θυμάμαι τώρα ο Στουνάρα πώς λένε τους δρόμους, δεν μπορώ να το πω αυτό, από ψέματα. Είχαν σηκώσει τα κλόπ να μας βαρέσουν και οι Λοκατζίδες με το όπλο τους κάνανε πίσω. Αλλά μην ξεχάσετε ότι όταν βγήκαμε και πήραμε δύο στενά από πίσω, ακουγόσανε πολυβόλα και συνέχεια μπουμ μπαμ, μπουμ μπαμ. Τώρα δεν είδα να πέφτουν δίπλα μου νεκροί, αλλά αρχίσανε και βαράγανε από τα ράτσιος. Τώρα τι λένε, και ότι δεν υπήρχαν όπλα και αυτά, εγώ δεν πιστεύω τίποτα, εγώ τα έζησα. Λοιπόν, είχαμε φόβο, μην σας πω, με το άγχος τώρα με έχει πιάσει το κλάμα τώρα. Εκλέγαμε και τρέχαμε σαν παιδάκια και δεν ξέραμε και πού να πάμε. Τον αδερφό που τον περιμέναμε το πρωί, τον σώσανε πάλι οι Λοκατζίδες. Μπήκε στο πεδίο του Άρεου σε ένα λεωφορείο και κρύφτηκε, γιατί οι ασφαλίτες τότε όλοι με πολιτικά ψάχνανε να βρουν τα λεωφορεία και ζωή και πήγε στη Λούτσα. Και ο πατέρας μου ήταν του Ελλάς. Είμαστε στα ράδια το πρωί που λέγανε το παιδό Πολυτεχνείο έπεσε το Πολυτεχνείο κλπ. Εκλέγαμε όλοι ότι τον χάσαμε κλπ. Ήρθε όμως μετά το βράδυ, την άλλη μέρα το βράδυ. Λοιπόν, εμείς πήγαμε στο γυμνάσιο τη Δευτέρα, δεν ξέρω μετά από δύο μέρες, και πήραμε τη σημαία του ζωγράφου, το γυμνάσιο τελείωσα. Λοιπόν, πήραμε την ελληνική σημαία, τώρα θα σας πω το γεγονός. Και κατεβαίναμε από του ζωγράφου προς την πλατεία Γαρδένια, λεγόταν εκεί πέρα, όλοι οι μαθητές παρατεταγμένοι. Η γυμνασιάρχη έκλαιγε, λέει: παιδιά, μην κατεβείτε, θα έρθει ο στρατός, θα το χτυπήσουν. Λοιπόν, και παρουσιάζονται δύο, ξέρω εγώ, μονάδες, δημιουργίες, δεν ξέρω πώς, 11 φαντάρια αριστερά, 11 δεξιά με τον αξιωματικό. Και πώς κατεβαίναμε και φωνάζαμε εμείς, παιδιά, είμαστε δημοκρατία, ελευθερία, ψωμί, παιδεία κλπ. Σηκώνει ο αξιωματικός ένα μοναστέρι, ξέρω εγώ, πήρα το πιστόλι και βαράει δύο-τρεις φορές. Αλλά ήταν, λεγόταν επισκήνη ο οδός. Εμείς κρυφτήκαμε σε κάτι κολόνες και ακούσαμε ξαφνικά μια φωνή σε ένα μπαλκόνι να κλαίει. Βέβαια, τι έγινε, μου λέει ο Θανάσης, ένας φίλος μου εκεί πέρα που ήταν, κάτι χτύπησε παιδί στο μπαλκόνι. Και πήγαμε όλοι επάνω στο σπίτι και πραγματικά χτύπησε ένα παιδί και πέθανε. Ένα μικρό παιδάκι, σαν στο μπαλκόνι έπαιζε και αυτός όπως χτύπησε ο Βλάκας, με πυροβόλησε, χτύπησε στο μπαλκόνι. Λοιπόν,
Την άλλη μέρα αυτό το γεγονός που φαίνεται το είχε γράψει εγώ το έζησα, το είχε γράψει για σημερινά μετά από μέρες. Ο πατέρας τους μετά από δύο μέρες πήρε το φορτηγό και τον πάτησε κάπου, δεν ξέρω πού. Δυστυχώς. Αυτό με τον υποξηματικό, αψηματικός ήταν αυτός. Λοιπόν, αλήθεια είναι που λέει ο κύριος, δεν ξέρω ποιος είχε πάρει στο τηλέφωνο, ότι οι λογκατζίδες βοηθήσανε. Αλλά το βράδυ εκείνο βαράγανε πολυβόλα και όπλα. Τώρα πού βαράγανε δεν ξέρω. Μάλιστα. Εγώ δεν είδα δίπλα να πέσει κανένα. Κύριε Σιδηρόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμώς. Καλησπέρα στη Σουηδία. Ο κύριος Παπαγεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ο κύριος Γιώργος. Ναι. Τι κάνουμε. Καλά. Είμαι στο Πολυτεχνείο. Συμφωνώ και με τον κύριο τώρα που μίλησε μαζί προηγουμένως. Ποια μέρα κύριε Παπαγεωργίου. Ήμουνα από τις 15 μέχρι τις 17. Μάλιστα. Το βράδυ, το ξημέρωμα το βράδυ, της 17. Ναι, το βράδυ που βγήκαμε από τότε που μπήκε το τάξ. Πού ήσασταν. Ήμουνα μπροστά στην πόρτα εγώ. Ναι. Τι μαζί. Όπως λέει ο κύριος. Ναι. Το τάξ κούνησε την πόρτα στην αρχή, ειδοποίησε δηλαδή όταν ρίξει την πόρτα. Ακριβώς αυτό που σας είπα στο διάλειμμα. Εντάξει, αφήστε να μιλήσει κύριε. Ναι, ειδοποίησε ότι κούνησε λίγο την πόρτα, σταμάτησε και μετά μπήκε μέσα. Επειδή ήξαν όλοι πάνω από τα αυτοκίνητα. Έτσι έγινε. Εκείνο το βράδυ πήρε ξανά όλοι πάνω από τα αυτοκίνητα και πήγαν. Του τάξ θα μας κάνετε να ξεχάσουμε αυτά που έχουμε μάθει. Τα μονταρισμένα, ε. Όχι, όχι, γιατί πήρατε το αυθεντικό εσείς, έτσι. Τότε αυτοί που κάνανε που πήρε αυτός που το τράβαγε ήταν ένας αθώος. Όχι, τι λέτε τώρα. Αυτά ήταν 3 λεπτά τράβηξε, 1,5 λεπτό τράβηξε. Τα μόνταρα. Ποιος τράβαγε, ξέρετε, ποιος τράβαγε, ξέρατε. Πείτε μας εσείς, εγώ δεν ξέρω. Ένας από το Βέλγιο που είχε έρθει, λέει, που ήταν. Ολλανδός, λοιπόν. Τυχαία βρέθηκε σε ένα διαμέρισμα επάνω εκεί και τα λοιπά και δεν είχε και πρόβλημα και τράβαγε. Σοβαρά μιλάτε. Δηλαδή πρώτα χτύπησε, το είπα και έξω σε εσά σε ανύποπτο χρόνο. Ναι. Πρώτα έκανε ένα σαμαρσάρισμα. Δείξτε. Ναι, εδώ δείχνει ότι βλέπετε είναι μονταρισμένο. Είναι μονταρισμένο, αυτό είναι προϊόν μοντάζ. Λέω, τώρα βλέπετε πόσο αργά μπαίνει. Θα μπορούσατε να το κάνετε. Κύριε, είναι slow motion, τι λέτε. Ακριβώς, θα μπορούσατε να το κάνετε να τρέχει και με 100. Σε fast forward. Κύριε Δημητρίου, ρωτάω ευθέως. Ναι. Ένα μάρτυρα του Πολυτεχνείου. Ναι. Είναι μονταρισμένο το πλάνο, αλλά είδατε εσείς. Εγώ λέω ως προς την ταχύτητα, του τάγκ που μπήκε, πρέπει να έχει πειραχτεί. Διότι ο κύριος λέει αυτό ακριβώς που σας είπα σε ανύποπτο χρόνο, ναι. Εγώ στο διάδρομο. Ότι πρώτα έκανε ένα μαρσάρισμα, ήταν σαν να άλλαξε ταχύτητα και μάλιστα. Το πάτησε πιο πολύ. Κύριε σας το είπα στο διάδρομο. Να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε ότι το τάγκ. Εν πάση περιπτώσει, μπήκε στο Πολυτεχνείο, έτσι δεν ήταν οφθαλμαπάτη. Και βέβαια μπήκε. Όχι. Ξέρω εγώ, κύριε Τσακίδη, να ξεχάσουμε όλα σε λίγο. Ο κύριο Δημητρίου μπορεί να μα κάνει να ξεχάσουμε όλα. Να παλύψουμε τη μισή ελληνική ιστορία. Εγώ το λέω, κύριε Τσακίδη, δεν είναι ελληνική ιστορία. Γιατί από το πόρισμα Τσεβά έχει τρεχάσει πολύ. Λέει πράγματα που θα σα σηκωθεί τρίχα. Εγώ το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά το πόρισμα Τσεβά. Και πέστε και από την αρχή τι λέει. Θα τα πούμε και από την αρχή. Κύριε Παπαγεωργίου, τελευταίο ερώτημα. Εσεί ακούσατε πυροβολισμού ή οτιδήποτε άλλο μετά την είσοδο. Ακούστε. Μας βγάλανε με το που βγήκαμε έξω, Ναι, μ' ακούτε. Ακούμε κύριε Βαγγελή. Ναι, με το που βγήκαμε έξω ήταν ο στρατός μπροστά και από πίσω η αστυνομία. Δεν τους άφηνε να η αστυνομία να πήγαν ο στρατός να μας πειράξουν. Φύγαμε προς τα Εξάρχεια. Πάνω είχαν ανέβει στα γράμματα τις φοιτητές στα Εξάρχεια, γκρεμίζανε τους τοίχους και πετούσαν τις μεντόλες και πέτρες και τα λοιπά κάτω. Φοιτητές όμως. Και είχε φύγει μια ομάδα τότε να πάει να πάρει όπλα από την Αθηνά, από τα οπλοβολία. Είχαν μπουλούκι που ξεκινούσαν να πάνε στα οπλοβολία στην Αθηνά να πάρουν όπλα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παγκυριού. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πάμε κύριε και κύριοι στο δεύτερο. Θα σας δώσω τον λόγο κύριε. Θα δώσω τον λόγο σε όλους. Στο δεύτερο απόσπασμα που αφορά το τι λέει, όχι το πόρισμα, το τι λέει το πόρισμα Τσεβά για τις φρικαλαιότητες που συνέβησαν έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της καταστολής, της κατασταλτικής επιχείρησης, για την οποία ο Παπαδόπουλος, αυτό το σκατόψυχο υποκείμενο, λυπάμαι πολύ που θα στεναχωρήσω πολλούς απόψε. Λυπάμαι πολύ. Αν θεωρείτε εσείς ότι ο Παπαδόπουλος και ο Ιωαννίδης και ο Πατακός ήταν ήρωες, να πάτε στην Κύπρο και να σκάψετε με τα νύχια σας να δείτε τους λάκους των αγνοούμενων και πού τους έχουν θάψει. Πάμε στο δεύτερο απόσπασμα. Το πόρισμα Τσεβά ακόμη και σήμερα γίνεται αντικείμενο έρευνας και συζητήσεων. Ποια είναι όμως τα σημαντικότερα σημεία του? Ο Τσεβάς υποστηρίζει ότι η Χούντα του Παπαδόπουλου άφησε τα γεγονότα να εξελιχθούν μέχρι ότου διαπίστωσε ότι η κατάσταση τους ξεφεύγει, με στόχο να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη.
Αν στην αρχή, δηλαδή την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, γινόταν αποκλεισμός του Πολυτεχνείου, τα γεγονότα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Την Τετάρτη, οι Σύγκλητος και ο Πρίτανης απέρριψαν κατηγορηματικά την είσοδο της αστυνομίας στο Πολυτεχνείο, επικαλούμενοι το άσυλο. Από το απόγευμα της ίδιας μέρας, τα αιτήματα της κατάληψης μετατράπηκαν από φοιτητικά σε αντιχουντικά. Μεγάλο ρόλο στη μαζικοποίηση της εξέγερσης έπαιξε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου. Είμαστε άοπλοι! Είμαστε άοπλοι! Είμαστε άοπλοι! Μέσα στο ίδρυμα έδρασαν πολυάριθμοι πράκτορες, ιδίως της ΚΙΠ και της ΕΣΑ, οι οποίοι προσπάθησαν να κατευθύνουν την εξέγερση. Ο Τσεβάς αναφέρει ότι οι φοιτητές τους αναγνώρισαν και τους απομάκρυναν. Ολόκληρη την 5η, 15 Νοεμβρίου, η Χούντα έμεινε αδρανής. Στο μεταξύ, η εξέγερση παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Το απόγευμα της Παρασκευής γίνονται οι πρώτες μεγάλες πορείες στους δρόμους του κέντρου. Ασφαλίτες με πολιτικά, παριστάνοντας τους διαδηλωτές, πυροβολούν στο ψαχνό. Από τις 10 το βράδυ αρχίζει η ρήψη δακρυγόνων, μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο. Στις 11 το βράδυ της Παρασκευής γίνεται σύσκεψη της Χούντας με τη συμμετοχή του Παπαδόπουλου και αποφασίζεται η επέμβαση του στρατού. Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής η αστυνομία αποκλείει το τετράγωνο του Πολυτεχνείου, ενώ λίγο αργότερα εμφανίζονται τα τάγκς. Πυροβολούν με πολυβόλα. Στις 2.30 το πρωί του Σαββάτου γίνονται οι πρώτες συνομιλίες με τη Συντονιστική Επιτροπή για την Εκένωση. Αλλά ενώ συνεχίζονται, πριν τις 3, το άρμα εισβάλλει και ρίχνει την πύλη. Ακολουθεί η έξοδος, η ξυλοδαρμή και οι συλλήψεις. Μετά την αποχώρηση του στρατού το πρωί του Σαββάτου, αστυνομικοί αλλά και στρατιωτικοί που είχαν παραμείνει στα Πέριξ εξακολουθούν να πυροβολούν πολίτες αδιάκριτα. Οι πυροβολισμοί εξακολουθούν τουλάχιστον έως το απόγευμα της Κυριακής, ενώ οι συλλήψεις συνεχίζονται. Οι καταγραμμένοι τραυματίες ήταν 1.103 και 61 αστυνομικοί. Ο Τσεβάς αναφέρει ότι πάρα πολλοί ακόμα δεν καταγράφηκαν, αποφεύγοντας να εμφανιστούν σε νοσοκομεία για ευνόητους λόγους ή φυγαδεύτηκαν από τους γιατρούς. Οι καταστροφές στο Πολυτεχνείο ολοκληρώθηκαν μετά την έξοδο των φοιτητών, προφανώς από πράκτορες. Ο Τσεβάς τονίζει ότι οι φοιτητές δεν προξένησαν δολιοφθορές στο χώρο. Στόχος της Χούντας του Ιωαννίδη που εκδηλώθηκε στις 25 Δεκάτου ήταν η ματέωση των εκλογών που θα προκήρυσε η κυβέρνηση του Μαρκεζίνη, δηλαδή ο Γιώργος Παπαδόπουλος. 39 χρόνια μετά, το πόρισμα Τσεβά παραμένει μία από τις κύριες πηγές άντλησης πληροφοριών για τα δραματικά γεγονότα που σημάδεψαν τη χώρα και άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Δεν πρέπει να καταλαβαίνω τι λέει. Λέει είναι καταγεγραμμένο. Για να παρακολουθήσω τη συζήτηση. Σωστά ελληνικά μιλάει. Ναι, σωστότατα. Για να παρακολουθήσω τη συζήτηση. Τι είναι καταγεγραμμένο. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Δερμάνη και τον κύριο Καρατζαίδη. Για να μπορώ να παρακολουθήσω τι λέτε. Γι' αυτό από εμευγένειες. Απλά αν θέλετε απαντήσω στο τέλος. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πραγματικά το να ερχόμαστε να συζητήσουμε μετά από 39 χρόνια για το αν υπήρξαν νεκροί, για το αν έγινε εξέγερση, για το αν εν τέλει η Χούντα ωφέλησε ή δεν ωφέλησε τον τόπο, το θεωρώ όχι απλά ανιστόρητο, το θεωρώ δείγμα του σε πόσο βαθιά κρίση είμαστε, σε πόσο βαθιά κρίση είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί και πώς κάποιοι από το ευρύτερο νεοφασιστικό μπλοκ, ας πούμε, το οποίο έχει πλέον και κοινοβουλευτικό μανδύα, επιδιώκουν να ξαναγράψουν ιστορία και να αλλάξουν την. Αυτό το οποίο έχουμε βιώσει σαν ελληνική, αυτό που έχουμε αυτό βιώσει σαν ελληνική. Αυτό το είδατε, κύριε Μαλάκη, το είδατε αυτό εδώ. Τι βιώσατε καταρχάς. Ένα λεπτό, κύριε Δημητρίου, αφήστε ένα λεπτό, κύριε Στάνθρωπο. Μα ήρθε και μας είπε ένα πείμα, ποιο σας το είπε. Το είδατε αυτό εδώ. Το είδατε αυτό. Ναι. Το Πολυτεχνείο ήταν ένα παραμύθι. Ακούστε, κύριε της Χρυσής Αυγής, και σας προκαλώ και προκαλώ και τον πρόεδρό σας, τον Γενικό Γραμματέα σας. Κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε διαπράξει ένα σοβαρότατο σφάλμα και ολίσθημα. Επιτρέψτε μου, γιατί σας γνωρίζω πολύ καιρό. Το λίσθημα είναι ότι το Πολυτεχνείο δεν ήταν ένα παραμύθι. Μπορεί ο εισαγγελέας Τσεβάς μέσα στο πόρισμά του, σαφώς να λέει ότι στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου δεν σκοτώθηκε κανένας φοιτητής. Το Πολυτεχνείο όμως δεν ήταν ένα παραμύθι. Γιατί το Πολυτεχνείο, συμφωνώ με τον κύριο Κουναλάκη, ήταν μια ευρύτατη διαδικασία ζήμωσης και πάλι στους δρόμους με ελεύθερους σκοπευτές και παντζίδες. Για ανθρώπους του παρακράτου και του καθεστώτος που θέριζαν ανθρώπινες ζωές. Δεν τον επικαλείστε όμως τώρα, κύριε. Δερμάνης, ο κύριος Βασίλης Δερμάνης ήταν στρατιώτης της αεροπορίας εκείνη τη βραδιά στο χώρο του Πολυτεχνείου. Καλησπέρα, κύριε Δερμάνη, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Σας ακούμε. Κύριε Χίο, κατά την ημέρα κατά την οποία και ώρα την οποία έσπασε την πόρτα το τάγκς,
Εγώ βρισκόμουν στην υπηρεσία το λεγόμενο μεικτό που είχαν τότε, που βγαίνανε από όλα τα σώματα μεικτό κάθε βράδυ. Μου έδωσε εντολή να πυροβολήσω μία κοπέλα. Το λέω και συγκινούμαι και κλαίω. Η κοπέλα αυτή είναι εν τη ζωή. Και αν μ' ακούει, αν ακούει την εκπομπή σας, να δώσω και τη διεύθυνσή μου να επικοινωνήσει μαζί μου. Μου έδωσε εντολή να την πυροβολήσω. Και ποιος μου έδωσε την εντολή, κύριε Γερμανή? Γιατί ψεύδεσαι, κύριε? Θα τα ακούσετε τα αποτελέσματα. Συγγνώμη. Παρακαλώ, κύριε. Παραμυθιάζεις τον κόσμο κι εσύ. Όχι, όχι, δεν γίνεται συζήτηση. Όχι, όχι, δεν γίνεται συζήτηση. Ποιος άφησε σαν αγκαλιά, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε, γιατί μπορώ να επικαλυφθώ και το όνομα του αφήσω. Έτσι, όχι κύριε Καρατζαίδη, θέλω να ακούσω τον κύριο Δερμάνη. Θέλω να ακούσω κύριε Καρατζαίδη, γιατί φοβάστε την αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό, κύριε. Βγήκαμε απόψε, μισό λεπτό. Ρεπορτάζ κανένα αυτό είχε όπλο. Παρακαλώ, μην μιλάτε. Μόνο οι λογκατζίδε ήταν στον δρόμο. Ούτε άλλο. Κύριε Δερμάνη, ακούστε με λίγο. Εσεί ψεύδεστε, κύριε. Ακούστε με. Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμο θέλει να βγάλει συμπέρασμα και όχι να ακούσει ακριβώ. Θα ακούσουμε τον κύριο Δερμάνη. Και μετά θα ακούσουμε και τον κύριο Καρατζαίδη να του απαντήσει. Πολύ κύριε Δερμάνη, ολοκληρώστε. Μην τον διακόπτετε, μην τον διακόπτετε. Εφόσον εγώ δεν εκτέλεσα τη διαταγή του αξιωματικού, έδωσε εντολή και με συλλάβανε, κύριε Χίο, και οδηγήθηκα στο αεροδικείο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πέρασα αεροδικείο. Αυτό που λέει ο κύριος ότι ψεύδομαι, μπορεί από το μητρό, το στρατιωτικό μητρό μου, να δει τι λέει. Τι λέει, ότι περάσατε αεροδικείο και ότι δεν σκοτώσατε? Όχι, άργησε η διαταγή. Και εγώ είχα πάρει στο στρατό. Άργησε η διαταγή, κύριε. Ήμουνα επίσης. Οι άλλοι γιατί δεν τη σκοτώσανε? Καλά, εσύ δεν τη σκότωσες. Οι άλλοι τρεις δεν είχαν όπλα, γιατί δεν τη σκότωσαν αυτοί? Εφόσον εγώ ήμουνα πιο κοντά στον αξιωματικό. Α, ψάχνω για. Α, ο αξιωματικός δεν είναι σκότωσε ίδιος. Κοιτάξτε να δείτε. Καλά. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε, ούτε σας γνωρίζω ότι με γνωρίζετε. Δεν πειράζει. Εγώ, εάν ακούει η κοπέλα αυτή, η οποία την πλησίασα με τρόπο. Τι ώρα έγινε αυτό? Τι ώρα, τι έγινε, ώρα αυτό? Έγινε. Ναι, τι ώρα έγινε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν κοιτάω να δω τι ώρα έγινε. Κοιτάξτε. Μπράβο. Μπράβο, συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε. Ακούστε κάτι. Πέστε μου ακούστε τι ώρα κάτι έγινε, σας παρακαλώ. Και μην μισθώνετε τη φωνή σας. Συγγνώμη, χαμηλώνω τη φωνή μου. Σας ρωτάω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μου λέτε τι ώρα έγινε. Κάνω κύριο Σχίο. Άντε πάλι, κύριε Σχίο. Του δίνω το δικαίωμα να το ελέγξει αυτό. Σας παρακαλώ, μου λέτε τι ώρα έγινε. Όχι, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε. Όχι, να μας πείτε. Δεν με αφορά η ώρα. Τι ώρα έγινε? Κύριε Δερμάνη, τι όπλο κρατούσατε? Εγώ. Στη ζώνη, περίστροφο. Μάλιστα. Τι εντολές είχατε πάρει και από ποιους? Από αξιωματικό της υπηρεσίας του μεικτού. Μάλιστα. Τετραμιλούς μεικτού. Οι εντολές ποιες ήταν? Ναυτικού, αεροπορίας, πεζικού και ο αξιωματικός. Θυμάστε τον διοικητή σας? Δεν θυμάμαι, γιατί έχω και μία πάθηση. Έχω και μία πάθηση, είμαι με χαπ, με οξυγόνο. Μάλιστα. Τι εντολές είχατε πάρει? Ορίστε. Τι εντολές είχατε πάρει? Εμένα μου έδωσε εντολή, πυροβόλα, λέει, ρίξε στην κοπέλα. Και του λέω, γυρνάω και του λέω, μα τι να ρίξω, είναι αδερφή μου. Τι ώρα έγινε αυτό? Αυτό δεν θυμούμε ακριβώς την ώρα. Που έμπαινε το τάγκ στην πόρτα. Την ώρα που έμπαινε το τάγκ, έγινε αυτό στην πόρτα? Ναι, παρακαλώ, κύριε Καρατζαίδη. Είδα το μισθό την ώρα που. Ορίστε, θα ακούμε, κύριε Καρατζαίδη. Λοιπόν. Θα σας πω. Στο πόρισμα του, ο Μακαρίτης Τσεβάς, που φαίνεται να ήταν πολύ αντικειμενικός στη σύνταξη του πόρισματος, παρά το γεγονός ότι ήταν φορτισμένη πολύ τότε η ατμόσφαιρα, έπρεπε να συγγράψει ένα πόρισμα, έπρεπε να το δώσει στην εισαγγελία από το δικό. Μην ξεχνάμε ότι είχε προϊσταμένη αρχή. Εδώ πέρα λέει ότι απομακρυνόμενοι από το Πολυτεχνείο, στη γωνία των Τοσίτσα και Μπουμπουλίνας, κυπατζίδες με πολιτική περιβολή χτυπούν ανηλαιώς και πυροβολούν. Κατά αυτόν, πυροβολούν κατά αυτόν. Με αποτέλεσμα. Ψεύδεται ο Τσεβάς. Από εκεί πέρασα, κύριε Χίο. Ψεύδεται. Ένα λεπτό. Ψεύδεται. Πυροβολούν. Από εκεί πέρασα. Πυροβολούν κατά αυτόν. Ναι. Καταθέσεις. Και δεν πέτυχαν κανέναν. Υπαρθυμών. Παρακαλώ, για να μιλάμε με σεβασμό σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να
Μπορεί να φωνεύτηκαν εκείνη τη μέρα. Ναι, ναι, λοιπόν, μπορεί. Καταθέσεις υπάρχει μόνο. Να ολοκληρώσω, κύριε. 84α και 225. Ενώ στην ταράτσα ενός των αυτοθικτηρίων έχουν εγκαταστήσει πολυβόλων, λέει ο Τσεβάς. Άρα, ή ο Μακαρίτσο Τσεβάς ψεύδεται, ή εσείς οι δύο. Ψεύδεται ασυστόλος. Περιμένετε να ολοκληρώσω. Εγώ θα σας πω, κύριε Χείρο. Περιμένετε να ολοκληρώσω. Λέει τη μισή αλήθεια. Περιμένετε. Καλά. Να τα ακούσει ο κόσμος. Ή στη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρα. Άντρες σε πολι... Δεν θα μου βγάλετε απόψε, κύριε Καρατζαΐδη, με όλο το σεβασμό που μας πήρατε τηλέφωνο, τους χουντικούς στρατιωτικούς Παναγίες. Ακούστε, κύριε Χείο, να σας πω. Περιμένετε. Επειδή είστε εσείς οξύς, εγώ είμαι πολύ περισσότερο. Με ενδιαφέρον. Εμείς είμαστε αδέρφια με τον κόσμο μέσα. Περιμένετε να ολοκληρώσω. Στη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρα, άντρες σε πολιτική περιβολή κραδένοντας ρόπαλα, εξήλθαν από ομάδα αυτοδιευρισκομένων αστυνομικών και κακοποίησαν καθηγητή πανεπιστημίου, τη σύζυγό του και σπουδαστή. Ενώ ο καθηγητής γιατρός και η σύζυγός του είχαν μεταβεί προς εκπλήρωση ανθρωπιστικού και ιατρικού καθήκοντος. Οι ροπαλοφόροι ήταν άνδρες της ΕΣΑ, του σκύλου της ΕΣΑ, του σκύλου του Ιωαννίδη. Εν πολιτική περιβολή, βλέπετε καταθέσεις. Στις ταράτσες, να ολοκληρώσω. Στις ταράτσες, θα ακουστούν, απόψε θα πούμε όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Σίγουρα. Λοιπόν. Στην ταράτσα των γύρω κτηρίων, επισημαίνονται ελεύθεροι σκοπευτέ, υπό του ιδίου διευθυντού της αστυνομίας, ποιος ήταν τότε, ο Σαμπάνης. Λοιπόν. Να επιτελούν το φωνικό έργο, ενώ ομάδες ανεύθυνων και ανώνυμων τραμπούκων και επικινδύνων τροκτικών της γαλήνης του τόπου εκδηλώνουν το εγκληματικό μένος τους κατά των ατυχών σπουδαστών που κατά μάζας εξέρχονται του Πολυτεχνείου. Τους πυροβολούσαν ψυχρό! Και στο πανδαιμόνιο αυτό της εξόδου των φωνών, των κραυγών, των ημωγών, των καταδιώξεων και των πυροβολισμών έπεσαν οι περισσότεροι εκ του πλήθους των τραυματιών, των αιματηρών αυτών γεγονότων. Και εσείς μου λέτε με τη σημείωση του Τσεβά, ειδικό δέον εντάφερε να σημειωθεί ότι πολλά εκ των ρηθέντων βλημάτων ήσαν της κατηγορίας των εκρηκτικών ντουμ-ντουμ, που όλοι ξέρουμε ότι ήταν. Και εσείς μου λέτε, κύριε Καρατζαΐδη, ότι δεν πήρατε χαμπάρι και χαϊδεύατε λοιπόν, τους φοιτητές. Ακούστε, κύριε Χείο, τα παραμύθια είναι πάρα πολύ. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Καρατζαΐδη. Τον ευχαριστώ θερμώς για την τηλεφωνική του παρουσία. Ο κύριος Καρατζαΐδης ισχυρίζεται για το θέμα του Πολυτεχνείου ότι εκείνο το βράδυ, εκείνο το ξημέρωμα της 17ης Νοέμβρη, ως λοκατζής ήταν πάνω στο άρμα το οποίο έσπασε την πόρτα του Πολυτεχνείου. Καλησπέρα, κύριε Καρατζαΐδη. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Χείο. Ειλικρινά, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια, θα τη μάθετε τώρα. Έχετε άνθρωπο που ήταν εκεί και θα το διαπιστώσετε. Εγώ ήμουνα ο άνθρωπος που με όρισε ο διοικητής να πάρω την επιτροπή από το Πολυτεχνείο να τη βγάλω έξω να συζητήσω για το άνοιγμα της πόρτας. Στην επιτροπή ήταν ο κύριος Τζουμάκας, τότε φοιτητής. Μπορείτε να το ρωτήσετε για το αληθές. Στέφανος Τζουμάκας. Ναι, ο Στέφανος Τζουμάκας. Μάλιστα. Πήγα εγώ στην πόρτα, ειδοποίησα ποιοι είναι η επιτροπή, βγήκανε τρία άτομα, μεταξύ αυτών ο Τζουμάκας, και λέει εγώ, ελάτε σας θέλει ο διοικητής για να κανονίσουμε πώς θα βγει η πόρτα, να ανοίξουμε την πόρτα. Μία κοπέλα ξανθιά, η οποία τραυματίστηκε αργότερα και θα σας πω ότι είναι η μοναδική που τραυματίστηκε και πώς τραυματίστηκε, φώναζε μη βγείτε, είναι φασίστες, θα σας σκοτώσουν. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τη λέξη φασίστα. Ανεβήκανε ο Τζουμάκας με τους άλλους δύο, τους πήγα απέναντι στο ξενοδοχείο, συζητήσανε, δώσανε προθεσμία 20 λεπτά να ανοίξουν την πόρτα, δεν μπορέσανε, ξαναγυρίσανε πίσω, με φωνάξανε, πες στο διοικητή ότι δεν μπορούμε να βάλει φαντάρους μέσα. Τους βγάζω ξανά έξω, πάμε απέναντι στο ξενοδοχείο, συζητάνε πάλι και λέει ο διοικητής δεν μπορούμε να βάλουμε φαντάρους μέσα, γιατί αν κάποιος τρυπήσει με ένα μαχαίρι ένα φαντάρο και το σκοτώσει, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Αν μπορείτε μόνοι σας, αλλιώς θα φέρω το τάγκ για να ανοίξει την πόρτα. Μπήκαν μέσα, δεν μπορέσανε, ζητήσανε, λέει δεν μπορούμε. Τότε ο διοικητής, ο οποίος ζει, ο διοικητής μονάδος Μπεκιάρης Κωνσταντίνος Ταγματάρχης και ο Βουλιέρης της Μοίρας. Μπεκιάρης Κωνσταντίνος Ταγματάρχης. Ναι, ναι, ναι. Διοικητής, κύριε Καρατζαΐδη. Ήταν ο κύριος Βουλιέρης, ο κύριος, ναι. Μπεκιάρης και ο κύριος Βουλιέρης στη Μοίρα. Ναι, όχι, ήταν άλλο και οι δύο μοίρες επάνω. Του σώματος
Τον Λοκατζίδων. Δεν υπήρχαν κανένα άλλο. Τον Λοκατζίδων που μπήκαν μετά στο Πολυτεχνείο. Ναι. Όχι, δεν είχαν σχέση με τα άρματα μάχης. Το άρμα μάχης ήταν στην Τζοσίτσα και με.